Μάρι, να σε ονομάζουμε από την εταιρεία Deals. Παρεμπιπτό τόσο χρόνια πολλά για χθε. Σε Αγία Βαρύνα. Είπαμε σήμερα να κάνουμε μια παρουσίαση σε δύο ουσιαστικά σε ένα κτήμα στα λευκά του Αρμανιτίδη και σε τρία ροζέ από προβικία με τις ιδιαιτερότητες που έχει προβικία στο ροζέ και την τάση πλέον που επικρατεί και στην Ελλάδα με τα ροζέ και το όλο το παιχνίδι που γίνεται κυρίως στα νησιά το καλοκαίρι και το γιατί όλοι τρελαίνονται για αυτά τα ροζέ. Οπότε πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε να βλέπουμε για κρασιά να έχουμε ένα κάτι στο ποτήρι να δοκιμάσουμε. Εγώ έβαλα πρώτος μαλαγούς για να πως τα λέτε καλά να ξεκινήσω. Σωστό θα τα ξεκινήσεις. Ωραία. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε πάρτι ποτήρια. Θα ξεκινήσουμε από την μαλαγουσιά του Αρμανιτίδη. Ο Αρμανιτίδης είναι ένα κτήμα λίγο διαφορετικό από το γενικότερο κανόνα των ελληνικών ενοποιείων. Συνήθως τα ελληνικά ενοποιεία ξεκινούν με μια δύναμη πολλών κωδικών και διαφορετικών. Ο Αρμανιτίδης έχει ξεκινήσει ουσιαστικά το 1999 με δύο κωδικούς, το Σαντονέ και το Καπερνέ Μερλό. Στη συνέχεια, μετά από κάποια χρόνια, ανέπτυξε την γάμα του με ένα Μερλό μονοπηγιακό και ένα σειρά μονοπηγιακό. Και τα δύο χρόνια τώρα τα τελευταία έχει προσθέσει μαλαγουζιά και ένα πιο οικονομικό κρασί, καθημερινό κρασί, το Σορόκο, ο οποίος στη λευκή του εκδοχή είναι σαρτονέ με μαλαγουζιά και στην ερυθρή του εκδοχή είναι καπερνέ μερλό και ξινόμαυρο. Στα ποτήρια σας αυτή τη στιγμή έχετε μαλαγουζιά. Αν θέλετε, δοκιμάστε... Το ποτήρι δεν το κρατάμε ούτε έτσι. Ούτε έτσι, ούτε τέτοιο. Ο στόχος είναι να το κρατάμε από εδώ για να μπορεί να κρατήσει την δροσιά του και παράλληλα να μπορείς να είσαι άνετος ο καρπός σου στο να μπορείς να το βοηθήσεις να βγάλει τα αρώματά του. Τα λέω καλά, μάστερ. Μια χαρά, μια χαρά. η όλη λογική του... Το ότι ανακατεύουμε ουσιαστικά είναι να βοηθήσουμε τα αρώματα να βγουν για να μπορέσουμε να δούμε τι ακριβώς μπορεί να μας πει το κρασί από το αρώμα του. Το συγκεκριμένο δείχνει μια ζωηρότητα στη μύτη, φαίνεται ότι έχει οξύτητα, φαίνεται ότι έχει φρούτο αρκετό, φρέσκο φρούτο, όχι υπερόρυμο, ούτε και άγουρο όμως. Τι φρούτα μπορείτε να πείτε ότι σας έχουν βγάλει εσπεριδοειδή ωραία, σας βγάζει καθόλου ξινόμυλο. Ναι. Πράσινο μήλο, ναι. Ξινόμυλο αναλόγως. Ναι. Άνθη. Πιο λευκά. Λευκά άνθη. Πάμε προς γιασεμί, ίσως. Και, καταπίνοντάς το, νιώθεις την οξύτητα. Αυτό πράγμα το οποίο... Κατάλαβα στη Ραϊστερμαρίσκο, πιο εύκολος τρόπος για να καταλαβαίνεις την οξύτητα είναι την ώρα που έχεις το κρασί στο στόμα, σαλιώνει το στόμα σου. Εκεί το κατάλαβα. Αυτό σου προκαλεί οξύτητα στο στόμα. Ναι. Αλλά στο κατέβασμα δεν το έχει. Δεν σε τσιμπάει στο λαιμό. Ότι το κρασί είναι ζωντανό, ότι είναι καλό, ότι είναι προμηνύει καλούς ιονούς. Δεν υπάρχει φόβος το να είναι χαλασμένο, δεν υπάρχει φόβος το να είναι επικίνδυνο. Και το πρώτο πράγμα από εκεί που το βλέπουμε είναι από το χρώμα του. Έτσι. Αρκετά λαμπερό, καθαρό. Ακόμα και στο χρώμα του φαίνεται ότι είναι νέο. Δεν έχει σκούρες αποχρώσεις μέσα καθόλου. Δεν υπάρχει πιο προσπάσινες αποχρώσεις. Απλά λόγω του ότι είναι μαλαγουζιά, εννοείται ότι και στο τελείωμα. Τυχαίνει να μην έχουμε φτιαλοδοχείο που σημαίνει ότι θα το πιείτε όλο. Στο τελείωμά του δεν μένει δεν σε κρατάει στο λαιμό, δεν το νιώθει στο λαιμό
να είναι ακόμα εκεί, είναι σαν να έχει φύγει σιγά σιγά. Αυτό είναι λίγο, είναι λογικό λόγω της ποικιλίας, γιατί η μαλακουδιά δεν είναι μια ποικιλία που έχει ιδιαίτερο σώμα ή ιδιαίτερα μακριά επίγευση.